ωραίο να έχεις πολλά μαλλιά. Συμφωνώ απόλυτα. Είτε είναι δικά σου, είτε είναι επιπρόσθετα. Πώς όμως θα τα στεγνώσεις σωστά? Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα. Για να σου τα δείξω όλα. Με τρία απλά βήματα. Τι έχεις να κάνεις? Την εγγραφή που είπαμε, το καμπανάκι για να σου έρχεται μήνυμα όταν έρχεται κάποιο νέο βίντεο ή νέα πράγματα που μαθαίνεις. Και πάμε να σου δείξω πώς μπορείς να το κάνεις γρήγορα, εύκολα, χωρίς να καίγεσαι και χωρίς να σπάνε τα νεύρα σου. Και σήμερα μαζί μου έχω την Άρτεμις. Θα σου δείξω πώς να στεγνώνεις σωστά και γρήγορα τα μαλλιά όταν έχεις επιπρόσθετα μέσα. Τι θα χρειαστείς όμως στο σπίτι εσύ? Σίγουρα τη μαγική αυτή εδώ πέρα βούρτσα, την grooming brush, για να μπορείς να ξεμπερδέψεις τα μαλλιά. Και ένα μόνο προϊόν, αυτό εδώ, το οποίο είναι και θερμοπροστατευτικό. Έχουμε κάνει ήδη ένα μικρό ξεμπέρδεμα. Ο σωστός τρόπος για να ξεπερδέψεις τα μαλλιά είναι από κάτω προς τα πάνω, για να μην μαζεύουν όλοι οι κόμποι όταν το κάνεις αντίστροφο. Οι περισσότερες κυρίες τι κάνουν? Χτενίζουν τα μαλλιά τους από πάνω προς τα κάτω. Ενώ ο σωστός τρόπος είναι να ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω, για να λιένουν οι κόμποι που έχουν δημιουργηθεί όταν κάνουμε μασάζ στο λόσιμο. Να διευκρινίσω κάτι που το έχω πει σε πολλά βίντεο, αλλά μπορεί να μην το έχω κάνει τόσο αναλυτικό. Η grooming brush, η τρίχινη αυτή εδώ η βούρτσα, έχει δημιουργηθεί για τον εξής λόγο. Να χτενίζει απαλά και να λιένει την επιφάνεια των μαλλιών, ούτως ώστε να μην σπάνε. Γιατί ειδικά στις ενώσεις από τα extension ή τα tape, τα μαλλιά σε εκείνο το κομμάτι είναι πιο ευαίσθητα γιατί είναι πιο φυτρά και πιο μικρά. Για να στεγνώσουμε σωστά και γρήγορα τα μαλλιά, τι κάνουμε? Κρατάμε την τούφα τεντωμένη και με το πιστολάκι από πάνω ερχόμαστε και το στεγνώνουμε. Προσέξεις κάτι στα μαλλιά της Άρτεμις. Η Άρτεμις κάνει πάρα πολλά χρόνια πολλές τεχνικές εργασίες με αποτέλεσμα τα μαλλιά της να φριζάρουν. Και τι έχουμε καταφέρει με τις υπηρεσίες κερατίνης και το πότεξ που έχουν κάνει? Έχουν καταφέρει τα μαλλιά της να είναι ηλία και με ένα σωστό στέγνωμα να μην χρειάζεται τίποτα άλλο. Και μέσα σε 10 λεπτά το πολύ τα μαλλιά της να είναι ηλία, σαν να τα έχει εκτενήσει με τη βούρτσα. Σχόλια, γράψε μου πώς σου φάνηκε αυτό το βίντεο ή αν θέλεις να δεις κάτι άλλο το οποίο θα σου βοηθήσει και θα σου λύσει τα χέρια για την καθημερινότητά σου. Γιατί μην ξεχνάς, γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες. Έρχονται νέα πράγματα. Μην ξεχνάς να κάνεις την εγγραφή σου, να πατήσεις το καμπανάκι και αν σου άρεσε, κάνει και ένα share με τους άλλους. Και ό,τι θέλεις θα τα βρεις κάτω από το description όλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σε φιλώ.